Εξοχότατη κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξοχότατη αρχηγή κρατών, εξοχότατη κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, να πάμε για λίγο στο διάστημα και στη νέα γενιά. Σήμερα, τον Μάιο, η Ελλάδα κλείνει τα 20 χρόνια και η Κύπρος διαστημικής παρουσίας. Πριν 20 χρόνια εκτοξεύσαμε τον πρώτο ελλαδοκυπριακό δορυφόρο. Και στα πλαίσια αυτών των εορτασμών ασχοληθήκαμε με τη νέα γενιά και έχουμε διευθετήσει να κληρώσουμε σήμερα δύο φοιτητές, έναν από την Ελλάδα και έναν από την Κύπρο, οι φοιτήτριες, οι οποίες θα πάνε στην επόμενη εκτόξευση του Falcon 9 του SpaceX που θα γίνει τις 19 Μαΐου στο Cape Canaveral. Θα καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να κάνει την κλήρωση για τον ένα φοιτητή από την Ελλάδα και ένα φοιτητή από την Κύπρο. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσουμε στο πρόσωπό σας όλους τους αρχηγούς και των προηγούμενων κυβερνήσεων και εσάς προσωπικά για τη στήριξη που έχετε στα διαστημικά προγράμματα και της Ελλάδας και της Κύπρου. Συνεπώς, να πατήσουμε πρώτα το Ελλάδα. Θα κάνουμε και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ναι, πρώτα η Ελλάδα. Ο νικητής είναι ο Άγγελος Νικομάνης. Έχουμε και τρεις επιλαχόντες. Το κάνουμε όπως τους αστροναύτες. Μπορεί ο νικητής να μην μπορέσει να πάει. Οπότε από τους τρεις άλλους επιλαχόντες είναι ο Γιάννης Ανδρέου Σεραφείμ, η Ανθή Τσιφτιάν και ο Χαρίλαος Σταύρου. Και τώρα να πάμε στην Κύπρο. Για να δούμε ποιος είναι από την Κύπρο. 5, 4, 3, 2, 1. Από την Κύπρο είναι ο Ηρακλής Κανέλλας, νικητής, η Μαρία Γρηγορίου, ο Φανούριος Βαρνάβας Παχουλίδης και ο Θεοχάρης Γεωργιάδης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελαμε να σας δώσουμε και ένα μυστικό. Είναι ο δορυφόρος Χελάσσα 3, ο οποίος βρίσκεται στις 39 μοίρες. Είναι η τροχιακή θέση της Ελλάδας και της Κύπρου και είναι σε κλίμακα 1:75. Και έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα με 3D printer. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το πιο σημαντικό είναι οι δύο φοιτητές του χρόνου να είναι εδώ στο φόρουμ των Δελφών για να μας περιγράψουν την εμπειρία τους. Και σας υποσχόμαστε ότι στον επόμενο δορυφόρο θα φέρουμε πολύ περισσότερους φοιτητές από την Ελλάδα και την Κύπρο. Να είστε καλά. Στο δορυφόρο της Χελάς Σάρτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, το βήμα δικό σας. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο Φόρουμ των Δελφών. Είναι μεγάλη η χαρά μου κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτόν τον ιστορικό χώρο για να συμμετέχω στο Φόρουμ που έχει πλέον καταστεί θεσμός. Φέτος η χαρά μου είναι ακόμη μεγαλύτερη, πιο ιδιαίτερη αν θέλετε, καθώς συμμετέχω για πρώτη φορά υπό την ιδιότητά μου ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως κάποιοι από εσάς γνωρίζετε, ανέλαβα τα καθήκοντά μου μόλις την 1η Μαρτίου 2023, το δύσκολο έργο της διακυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια ιδιάζουσα περίοδο τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ασφαλώς η κάθε περίοδος έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και προκλήσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι η παρούσα συγκυρία με τις πολλαπλές κρίσεις τις οποίες βιώνουμε, την οικονομική, την μεταναστευτική, την υγειονομική και με την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 και συνεχιζόμενη κατοχή, είναι μια ιδιαίτερα χαλεπή και σε πολλά και διάφορα επίπεδα δύσκολη συγκυρία. Το φετινό φόρουμ, λοιπόν, πραγματοποιείται σε μια συγκυρία σε κρίσιμη, θα έλεγα, σε σχέση με το
διεθνές περιβάλλον, είμαστε σε ένα σταυροδρόμι ή ένα μετέχμιο για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ένα σκηνικό που διαμορφώνεται, καθορίζεται και επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους. Σε αυτό το σκηνικό, σε αυτό το δύσκολο διεθνές σκηνικό, οφείλουμε να εξετάσουμε πώς καθορίζεται ακριβώς ο ρόλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, στην οποία ανήκουμε, πώς καθορίζεται ο ρόλος της ευρύτερης μας περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, αλλά και το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση και με τις προσπάθειες για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας. Κυρίες και κύριοι, η πρωτόγνωρη πανδημία, αλλά και η καταδικαστία διεθνώς παράνομη ρωσική εισβολή και κατοχή στην Ουκρανία, καθιστούν, όπως προανέφερα, την πραγματικότητα, τη σημερινή πραγματικότητα, εξαιρετικά περίπλοκη, αν όχι δυσχερή. Οι συνέπειες και οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές και οι αλλαγές που επέρχονται θεωρώ ότι είναι ριζικές. Ήδη βιώνουμε τις αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ζωτικούς τομείς, όπως είναι η επισητιστική ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια, όπως επίσης και οι πληθωριστικές τάσεις με όλα τα συνεπακόλουθα για τις κοινωνίες μας. Το σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα είναι κρίσιμο αλλά και κομβικό. Είναι, θεωρώ, η στιγμή των ιστορικών αποφάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος αλλά και του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Είμαστε αντιμέτωποι με μια ιστορική απόφαση η οποία ανάμεσα σε άλλα θα καθορίσει το κατά πόσο θα επιλέξουμε την εσωστρέφεια και την απομόνωση ή θα τολμήσουμε να αναδειχτεί η χώρα μας, και μιλώ για την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ως πρότυπο εξωστρέφειας, ανάπτυξης και συνεργασίας. Είχα πάντοτε την άποψη ότι σε περιόδους κρίσης, αμφισβήτησης και καχυποψίας στο διεθνές σύστημα, λύσεις και διέξοδοι από επικίνδυνες ατραπούς μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας, την αναζωογόνηση της πολυμέρειας και τη θεσμοθέτηση του διαλόγου. Αυτή εκτιμώ λοιπόν ότι είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε και σήμερα, αν θέλουμε να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία και να πετύχουμε το άλμα προς τα εμπρός. Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς μακριά για να διαπιστώσει του λόγου του αληθές. Η δική μας γειτονιά, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, όπου τα πλείστα κράτη με πρωτοβουλία της Κύπρου και της Ελλάδος έχουν τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες την προσέγγιση της συνεργασίας, ακόμα και σήμερα, σε αυτό το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Μέσα από αυτές τις ενέργειες αποδεικνύεται περίτρανα ότι για μας, τα κράτη της περιοχής, ο δρόμος της συνεργασίας είναι ο μόνος που μπορεί να δημιουργήσει πραγματική ελπίδα για το αύριο. Και είναι έντονη η πεποίθησή μου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την μεγαλύτερη γεωγραφική και ιστορική εγκύτητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που διαθέτει μάλιστα το πιο ανεπτυγμένο δίκτυο σχέσεων και συνεργασίας με τις περισσότερες χώρες, έχει όλα τα εχέγγυα για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις και να ευημερήσει τα επόμενα χρόνια, ασκώντας μια εξωστρεφή εξωτερική πολιτική με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις και ωφέλη. Μια πολιτική που θα προάγει στην πράξη συνέργειες και συνεργασίες, βοηθώντας να απελευθερωθεί και να αξιοποιηθεί η πελώρια δυναμική της περιοχής μας με τρόπο που να δημιουργείται πρόσθετη αξία προς όφελος όλων των λαών της περιοχής, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί η χώρα μας πολύ ορθά θεωρείται, ακριβώς λόγω των πολιτικών που ακολουθούμε, ως η είσοδος και ο εκπρόσωπος των κρατών της περιοχής στις Βρυξέλλες. Ο ξεκάθαρος ευρωπαϊκός και δυτικός μας προσανατολισμός, η πολυδιάστατη εξωτερική μας πολιτική, είναι κάποιοι από τους βασικούς πυλώνες που καθορίζουν την αξιοπιστία μας στην ευρύτερη περιοχή. Οι συνέργειες και οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια αποτελούν τα θεμέλια για πολλές θετικές εξελίξεις που δύναται να προκύψουν.
την ίδια στιγμή και λαμβάνοντας υπόψη και την ενεργειακή κρίση που βιώνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποτέλεσμα της μεγάλης εξάρτησης από την Ρωσική Ομοσπονδία, η περιοχή μας μπορεί, ναι, να βοηθήσει και στην αντιμετώπιση αυτής της εξάρτησης. Οι χώρες της περιοχής που είναι παραγωγή φυσικού αερίου μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης για διασφάλιση της πολυπόθητης ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας τον διάδρομο φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου με την πολιτική στήριξη, την τεχνική και οικονομική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων κρατών, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επόμενη μέρα, λοιπόν, του πολέμου στην Ουκρανία, γιατί κάποια στιγμή θα υπάρξει αυτή η επόμενη μέρα και πρέπει να είμαστε από τώρα έτοιμοι, μπορεί να βρει πιο ενισχυμένη την σημασία της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής για την Ευρώπη. Συνεπώς, πιο αναβαθμισμένος δυνητικά θα είναι και ο ρόλος της Κύπρου ως της φυσικής, όπως προανέφερα, της φυσικής και ουσιαστικής γέφυρας για προώθηση αυτής της αμοιβαία υποφελούς σχέσης, αρκεί και εμείς, και εδώ είναι η δική μας ευθύνη ως νέα διακυβέρνηση του κράτους, να είμαστε έτοιμοι ως προς όλες τις συνιστώσεις ισχύως, αλλά και τη διεθνή μας αξιοπιστία για την οποία δίδουμε ιδιαίτερη σημασία. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει ως Λευκωσία αλλά και Αθήνα να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για εσωτερική ενδυνάμωση των κρατών μας, ενίσχυση της φυσικής μας συμμαχίας και της από κοινού διεθνούς μας δράσης με άλλα ομονοούντα κράτη της περιοχής, όπως επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη Γαλλία. Μια τέτοια εξέλιξη θα ενισχύσει αναμφίβολα και τις προσπάθειές μας για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας, που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την διακυβέρνησή μου. Και αυτό θεωρούμε σαφώς μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλώ πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Και είναι ακριβώς, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό το λόγο που από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου ξεκινήσαμε μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια με στόχο το αμοιβαίο όφελος για όλους τους ενδιαφερόμενους στο Κυπριακό μέσα από την ασφάλεια, την σταθερότητα και την ευημερία. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουμε ανάγκη δίπλα μας μια δυνατή Ελλάδα. Ειδικότερα, ο στόχος μας είναι η διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση της συμφωνημένης μορφής λύσης με ένα περιεχόμενο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης συζήτησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς επίτευξη τούτου του στόχου έχουμε ήδη επεξεργαστεί ένα σχετικό έγγραφο πολιτικής με κομβικό σημείο τον διορισμό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας πολιτικής προσωπικότητας που θα αναλάβει τα ενία αυτής της προσπάθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την κατάλληλη εργαλειοθήκη, έχει εκείνα τα ελκυστικά κίνητρα για την Τουρκία για να μπορέσει, ναι, να μας οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο θετικά μηνύματα και θεμελιώνοντας ταυτόχρονα τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις εξελίξεις που βλέπουμε στην Ουκρανία. Ψάχνουμε, εργαζόμαστε για μια σωστή λύση του Κυπριακού που θα μετατρέπει τους Ευρωπαίους πολίτες της Κύπρου σε πολίτες πρώτης κατηγορίας και όχι δεύτερης, όπως είναι σήμερα, εφόσον εξακολουθούν να στερούνται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών τους ελευθεριών στην ίδια τους την πατρίδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για συνολική επίλυση του Κυπριακού, δεν μιλάμε μόνο για την αφαίρεση του σειρματοπλέγματος που διαχωρίζει το έδαφος και τον λαό και την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων. Πρωτίστως αναφερόμαστε στην αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των νόμιμα διαμενόντων στην Κύπρο, Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Υπενθυμίζω και καταλήγω με αυτό ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει κατ' επανάληψη επισημαίνει την ανάγκη για αποκλιμάκωση της ένταξης στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει υιοθετήσει νομικές πράξεις, έχει καταδικάσει μονομερείς ενέργειες στο Βαρόσι
και έχει ζητήσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, σημειώνοντας την ίδια στιγμή ότι η Ένωση, και συμφωνούμε απόλυτα με αυτή την προσέγγιση, έχει στρατηγικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη συνεργασίας και αμοιβία υποφελούς σχέσεις με την Τουρκία. Συνεπώς, η επίλυση του κυπριακού προβλήματος μέσα από μια ουσιαστική διπλωματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί όχι μόνο να οδηγήσει σε μια αμοιβαία εποφελή κατάσταση πραγμάτων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο Κυπριακό, για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για την Τουρκία, αλλά την ίδια στιγμή θα αναδείξει και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διεθνή πρωταγωνιστή της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή και στον κόσμο. Μια τέτοια εξέλιξη θα εξυπηρετήσει και τον στόχο των Βρυξελών για να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά γεωπολιτική δύναμη, ειδικότερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον παλαιό μου γνώριμο, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο γνωρίζω από τα χρόνια που ήταν Υπουργός Εξωτερικών και νωρίτερα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και πρέπει να πω ότι κάθε φορά, με τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει, εδραιώνει την πεποίθησή μου ότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό πολιτικό, πάνω στον οποίο ακουμπά το έθνος μας πολλές ελπίδες. Θα ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε, αυτή τη σύντομη συνέντευξη, ζητώντας να μας πείτε πώς βλέπετε το ρόλο της Κύπρου και της Ελλάδας και κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία και οι δύο μετέχουν, ως πυλώνων σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που πρέπει να πούμε ότι είναι η γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, γειτνιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Διακυδεύονται εκεί πολλά συμφέροντα. Και ως Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε να έχουμε ξεκάθαρους στόχους στην περιοχή, ξεκάθαρη στρατηγική. Και ο ρόλος της Κύπρου και της Ελλάδος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως οι χώρες που εκπροσωπούν, αν θέλετε, την περιοχή στις συζητήσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες, είναι να αναδείξει τη σημασία της περιοχής για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, αγαπητέ Νίκο, η διεθνής προσοχή σήμερα και δικαιολογημένα είναι στραμμένη στην Ουκρανία, είναι στραμμένη στην συνέπειες της παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αυτό έχει οδηγήσει και στο το διεθνές ενδιαφέρον είναι σαφώς πιο μειωμένο για τις εξελίξεις στην περιοχή, για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, για το τι γίνεται ευρύτερα στις χώρες του κόλπου. Και εδώ είναι η δική μας ευθύνη, ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη της Ελλάδος και της Κύπρου, που ναι, πολύ σωστά στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική στην Ουκρανία, το γεγονός ότι θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθούμε, αλλά την ίδια στιγμή να κρατήσουμε το ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν πάω στο επόμενο ερώτημα, να καλωσορίσω στην αίθουσα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλωσορίσατε, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι τώρα, κύριε Πρόεδρε, άκουσα στην ομιλία σας να αναφέρεστε στην ενέργεια, να αναφέρεστε στο φυσικό αέριο. Θέλω να γίνετε αναλυτικότερος, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο θέμα της περίοδου, στη συμβολή των ενεργειακών αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό ένα σημαντικό μαξιλάρι ασφάλειας που δίνει ένα νέο ρόλο στην Ευρώπη? Η μεγαλύτερη αδυναμία της Ευρώπης στη σημερινή κρίση με την Ουκρανία, με αφορμή τη ρωσική εισβολή, είναι η ενεργειακή της εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Σίγουρα, η Ανατολική Μεσόγειος από μόνη της δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο. Δεν υπάρχουν τέτοιες ποσότητες
που μπορούν συνολικά να αντικαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο. Αλλά σίγουρα υπάρχουν εκείνες οι ποσότητες που θα μπορούν να βλύνουν την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει στην περιοχή. Τι αναμένουμε είναι να υπάρξει, αν θέλετε, περισσότερη τεχνική, οικονομική στήριξη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της περιοχής, που σύμφωνα με τους ειδικούς, σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, τα ενεργειακά αποθέματα της Ευρώπης μπορούν να καλύψουν 15 με 16% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα 25 χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, εσείως φέτος κλείνω 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, από το 1983. Θυμούμε πάντοτε να γράφουμε για την Κύπρο και το Κυπριακό και θυμούμε πάντοτε να υπάρχει μια εσωτερική συζήτηση στις εφημερίδες ότι το Κυπριακό δεν πουλάει, γιατί είναι ένα χρονίζον θέμα, ένα θέμα που έχουν χαθεί οι ελπίδες του έθνους ότι μπορεί να λυθεί. Θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, αν αυτό ισχύει ή όχι. Εγώ θα μου επιτρέψετε, το κάνω για πρώτη φορά, να πω με συναισθηματική φόρτιση ότι είμαστε όλοι Κύπροι και πρέπει να το λέμε δυνατά. Το λέμε για την Ουκρανία, το λέμε για τη Γαλλία. Είμαστε όλοι Κύπροι. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν ελπίδες για την πραγματικές ελπίδες για την επίλυση του Κυπριακού και τι ρόλο θα έπαιζε η επίλυσή του ως ενισχυτικό στοιχείο στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Θα σε ευχαριστήσω πρώτα και πάνω απ' όλα για το σχόλιο σου, αλλά και να αξιοποιήσω την παρουσία που είναι εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να ευχαριστήσω για την στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Και μιλούσαμε προηγουμένως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημαντικότερη επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις ιδρύσεώς της το 1960 σε εξωτερικό επίπεδο ήταν η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν θα μπορούσε να ήταν πραγματικότητα αν δεν υπήρξε η στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής βουλής των Ελλήνων. Άρα θέλω και εγώ να αξιοποιήσω την σημερινή ευκαιρία για να ευχαριστήσω εκ μέρους του κυπριακού λαού. Αγαπητέ Νίκο, ασχέτως αν πουλάει ή όχι το Κυπριακό, για μας η μη επίλυση του Κυπριακού δεν αποτελεί επιλογή. Η συνέχιση της παρούσας κατάστασης πραγμάτων είναι καταστροφική για το σύνολο του Κυπριακού λαού, για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Είναι αρνητικότατη για την περιοχή μας και από δικής μας πλευράς θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να δημιουργηθούν δεδομένα που θα μας οδηγήσουν στην επίλυση του Κυπριακού. Και είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που, αν θέλετε, προσεγγίζουμε και αυτή την νέα προσπάθεια σε σχέση με την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών. Πριν λίγο καιρό ήμουν στις Βρυξέλλες, ήταν η πρώτη μου παρουσία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχα προηγουμένως την ευκαιρία να δω τους πρόεδρους των τριών θεσμικών οργάνων, εκφράζοντας μια, αν θέλετε, νέα προσέγγιση σε σχέση με το Κυπριακό. Ξέρετε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Η Τουρκία, η Κύπρος, η Ελλάδα θα είναι πάντα γειτονικά κράτη. Και φυσικά επιθυμούμε με τους γείτονές μας να έχουμε άριστες σχέσεις. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι χωρίς την επίλυση του Κυπριακού δεν μπορούν να υπάρξουν αυτές οι άριστες σχέσεις. Και η δική μας, ναι, αν θέλετε, προσέγγιση είναι η ετοιμότητά μας να συζητήσουμε μια θετική ατζέντα για την Τουρκία, για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό με την επανέναρξη των συνομιλιών και την επίλυση του Κυπριακού. Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 1976. Κάθε επόμενη προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, τα δεδομένα ήταν σαφώς χειρότερα και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ήταν σαφώς πιο αρνητικά, ειδικά για τους Ελληνοκύπριους. Η πρώτη φορά στην ιστορία των διαπραγματεύσεων που οι συγκλήσεις που πετύχαμε στο τραπέζι των συνομιλιών ήταν πιο θετικές από την προηγούμενη προσπάθεια, ήταν η τελευταία διαπραγματευτική διαδικασία. Και ένας βασικός λόγος
που υπήρξαν αυτές οι θετικές εξελίξεις ήταν η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τραπέζι των συνομιλιών. Και ναι, θεωρούμε ότι με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, δεν μιλάμε για αντικατάσταση του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, μιλάμε για ενίσχυση των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ ναι ότι ο στόχος είναι εφικτός. Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για τις ελληνικές και για τις τουρκικές εκλογές που γίνονται με απόσταση μίας εβδομάδας και για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα αποτελέσματά τους στην επόμενη μέρα στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ψηφίζουμε ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Τουρκία. Σίγουρα μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Εκείνο όμως που μπορώ να πω με βεβαιότητα, τι ελπίζουμε, ελπίζουμε μέσα από τις εκλογές να υπάρξει σταθερότητα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Για μας το βασικό ζητούμενο μέσα από τις εκλογές είναι να υπάρξουν σταθερές και ισχυρές κυβερνήσεις. Ευχαριστώ ολόψυχα τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι κατεβαίνω από τη σκηνή με μεγάλη ψυχική δυσκολία, διότι έρχεται ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, σε λίγο και πολύ θα ήθελα να του κάνω τη συνέντευξη. Με παρηγορεί όμως το γεγονός ότι σύντομα θα τον έχω και στη Real News και στον Αντένα. Σας ευχαριστώ θερμά.